Ο Κάρολο Σόκλι, νεαρό Βρετανό αρχιτέκτονα, έφτασε στην Αθήνα το 1875 και άρχισε να εργάζεται για τον Ερνέστο Τσίλερ. Πέρα από την επαγγελματική του απασχόληση, άρχισε να στέλνει ανταποκρίσει στο περιοδικό Μπίλτερ σχετικά με την ανοικοδόμηση τη Αθήνα. Έναν χρόνο αργότερα, συνεπαρμένο από το πολεμικό κλίμα τη εποχή, έγινε πολεμικό ανταποκριτή των Times του Λονδίνου. Το 1878 οι Έλληνε ύψωσαν τη σημαία τη Επανάσταση στι ελληνικέ επαρχίε που βρίσκονταν υπό τουρκική κατοχή. Ω πολεμικό ανταποκριτή, ανταπόκριτη Times, ο Όγλ ήρθε στην επαναστατημένη Θεσσαλία για να καλύψει την εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Έστέλνε συνεχεί ανταποκρίσει, οι οποίε δημοσιεύονταν σχεδόν καθημερινά στην εφημερίδα Times και στι οποίε δέσποζαν τα δεινά του άμαχου πληθυσμού. Η βρετανική κοινή γνώμη συγκλονίστηκε από τι ανταποκρίσει του. Η σκληρή περιγραφή των ομοτήτων που διαπνέει τα κειμενά του, η προσπάθειά του να προστατέψει του αμάχου και η φιλελληνική του στάση προκάλεσαν αντιδράσει. Στι 17 έω τι 28 Μαρτίου 1878 μετά τη μάχη της Μακρινίτσας, η οποία τελείωσε με ήττα των επαναστατών και ουσιαστικά οδήγησε στη λήξη της επανάσταση. Ο Κάρολο Σόγλ δολοφονήθηκε. Βρέθηκε αποκεφαλισμένο στη θέση χαλάσματα κοντά στο Μέγα Ρέμα. Η του αναγνωρίστηκε από μια ουλή στον καρπό του και ένα ματωμένο τηλεγράφημα προς του Times, το οποίο βρέθηκε στο πορτοφόλι του. Η μεταφέρθηκε από τον Βόλο στον Πειραιά με το βρετανικό πολεμικό σκάφος Wizard που βρισκόταν τότε στην περιοχή. Η δολοφονία του Ασφαλόου διαπράχθηκε από του Τούρκου στρατιώτε χωρί να έχει διαλευκανθεί αν έδρασαν αυτοβούλωση κατόπιν διαταγή. Η ελληνική πολιτεία απένειμε στον Κάρολο Όγλ το παράσημο του τάγματο του Αγίου Γεωργίου και τέλεσε επίσημα την κηδεία του στην Αθήνα. Η οικογένεια του Όγλ και οι Times ανέθεσαν την οργάνωση τη κηδεία του στον Χαρή Τρικούπι, τότε Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα και προσωπικό φίλο του Όγλ. Το 1983 η εφημερίδα Ταχυδρόμο του Βόλου δημοσίευσε την καταγγελία του πρώην Προέδρου τη Βουλή, Γιώργου Σούρλα. Με ερώτησή του, ο βουλευτή Μαγνησία προ τον Υπουργό Εξωτερικών τόνιζε στην προσπάθειά του να βοηθήσει γυναίκε και παιδιά όταν κατελήφθη Μακρινίτσα Μαγνησία, οι Τούρκοι τον αποκεφάλισαν με τιμέ που αρμόζουν στου αγωνιστέ τη ελευθερία και πολύ περισσότερο όταν είναι φιλέλληνε, ο Όγλ ενταφιάστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η επιτύμβια μαρμάρινη στήλη του Όγλ παραμερίστηκε και ο τάφο του πουλήθηκε σε άλλη οικογένεια, συνεχίζει. Φαίνεται ότι αυτό έγινε με αφορμή. Του Δήμου Αθηναίων για εγκαταλελειμμένου τάφου, όπω χαρακτηρίζονται οι τάφοι που δεν έχουν κληρονόμου. Ο κύριο Υπουργό πρέπει να ενημερώσει τη Βουλή για τη μεταθάνατον περιπέτεια του Άγγλου και η κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει τη μνήμη του. Σύμφωνα με τον κύριο Σουρλά, απάντηση δεν πήρε. Απευθύνθηκε στην διοίκηση του Νεκροταφείου, όπω τον ενημέρωσαν όμω, οι συγκεκριμένοι τάφοι θεωρήθηκαν τάφοι αγνώστων και οι μαρμάρινε πλάκε διατέθηκαν για την πλακόστρωση πεζοδρομίων. Η οδό Καρόλου, Όγλη είναι μονή κατεύθυνση, ξεκινά από την Αργων Αυτών και καταλήγει λίγο πιο πάνω από την Εθνική Αντιστάσεω. Είναι ένα δρόμο αρκετά μεγάλο, διασχίζει περίπου όλη την πόλη με αρκετά καταστήματα στο ξεκίνημά του, ενώ πάνω από την Ανθήμο έχει καθαρά οικιστικό περιβάλλον με αρκετέ πολυκατοικίε, ενώ δεν λείπουν οι παλιέ μονοκατοικίε με τι όμορφε αυλέ του.